Κάνεις κάτι τζοκ και του λέω νο. Τότε πάτα το κουμπί με το χέρι αυτό. Γιο, με λένε τζοκ και δουλεύω σε εργοστάσιο. Έχω γυναίκα. Αρχή της χρονιάς για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού σήμερα. Καλή χρονιά από εμάς. Ποιοι είναι οι στόχοι σας φέτος? Επίσης, καλή χρονιά σε όλους. Κάναμε πριν λίγο τον αγιασμό μας. Είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μέσα στη φύση στον Αγίου Γιώργη, στο Εκκλησάκι. Αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν μας βοήθησε. 11.30 ώρα έπιασε ένα ψηλόβροχο. Λοιπόν, και ήρθαμε στην εστία μας, που σας προσκαλούμε όποτε είναι ανοιχτή να έρχεστε κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σκιάθος Life που είναι πάντα κοντά μας. Φέτος ξεκινάμε με περίπου 70 μέλη, μικρά και μεγάλα. Πάρα πολλά παιδιά, γεμάτα χαμόγελο, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας και είναι ο οδηγισμός, όπως το λέω πάντα, είναι μια παρέα από την οποία μαθαίνουμε παίζοντας. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι στη Σκιάθο έχουμε τη χαρά να φιλοξενείται σε αυτήν εδώ την οδηγική εστία, που είναι του οδηγισμού. Λοιπόν, τα παιδιά μας είναι αρκετά. Οι φίλοι του οδηγισμού στη Σκιάθο είναι πάρα πολλοί και με μεγάλη συγκίνηση το λέω και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί στηρίζουν αυτό το έργο, το οποίο κάνει προσωπική ανάπτυξη στο κάθε παιδί. Αλλά στόχος φετινός είναι να ολοκληρώσουμε, να θωρακίσουμε πολύ καλά αυτό το κτίριο, που λόγω της υγρασίας, των πολλών βροχών, αρχίζει σιγά σιγά και φθήρεται. Άρα αυτός είναι ένας οικονομικός στόχος, που φυσικά έχει σαν να απολαύει ένα πολύ όμορφο σπίτι για να βάλουμε τα προγράμματά μας, να βάλουμε τις εκπαιδεύσεις μας και όλα τα προγράμματα, τα παιδαγωγικά, προς όφελος των παιδιών και των μελών. Ο οδηγισμός κατά καιρούς ανοίγει τις πόρτες του για την κοινωνία του νησιού, βοηθάμε στις καθαριότητες, στον εθελοντισμό, βοηθάμε στο Δήμο, σε ό,τι μας ζητηθεί και όποια καινούργια ιδέα και φρέσκια ζητάει τη βοήθεια των παιδιών.